Εγώ θα ζητήσω για το νέο χρόνο, στόχο θα το βάλω, να δουλεύει καλύτερα η μνήμη μου, χωρίς κονάκια, να. Και τώρα που λέω νέος χρόνος και στόχοι, όλοι σας το κάνετε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Βάζετε στόχο συνέχεια, λέτε τη νέα χρονιά θα δυνατήσω, θα ερωτευτώ, θα κόψω το κάπνισμα, θα πάω πολλά ταξίδια. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά με τον νέο χρόνο, βρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει, τι μας πιάνει. Κύριε Στραβελάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε life coach, Λάμπρος Στραβελάκης, για να το διευκρινίσω. Ναι. Και θέλω να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Τι μας πιάνει κάθε φορά σε έτσι πολύ κρίσιμες χρονικές περιόδους, καλή ώρα τώρα η πρωτοχρονιά, και θέλουμε να βάζουμε στόχους. Νιώθουμε ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Νιώθουμε ότι επειδή ξεκινάει μια καινούρια χρονιά, μπορούμε και εμείς να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και συνήθως χρησιμοποιούμε την έμπνευσή μας, τη διέστησή μας, όπως είπατε, για να διαλέξουμε τι είναι αυτό που θα κάνουμε. Μήπως ήταν η ζωή μας πιο εύκολη χωρίς στόχους. Μήπως, λέω. Δεν θα ήμασταν εμείς όμως. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι οι άνθρωποι για να μπορέσουν να εκφράσουν το τι είναι πραγματικά ήδη, ναι, χρειάζεται να δούνε τι έχουν μέσα τους και να το εκφράσουν αυτό με όποιον τρόπο θέλουν. Και πολλά από τα πράγματα στο αυτόματο, στη ροή του χρόνου, δεν βγαίνουν από μόνα τους. Και χρειάζονται δική μας παρέμβαση στη ζωή μας για να προχωρήσουν. Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω, θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ να δούμε πώς βάζουμε τους στόχους, ναι, και να φτιάξουμε έτσι τη νέα μας χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απλά σκέφτομαι ότι καμιά φορά πιέζουμε πάρα πολύ τους εαυτούς μας. Δηλαδή, βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι δύσκολο να τους πλησιάσουμε. Δηλαδή, στα όρια του αδύνατου, ας πούμε. Πολύ μεγάλη. Εκεί έχει ουσία να δούμε ποιοι είμαστε εμείς πραγματικά. Εάν ο στόχος μας είναι κάτι που εκφράζει, κάτι που βγαίνει από μέσα μας, δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλο ή μικρό. Μεγάλο το κάνουμε εμείς. Είναι μεγαλοπρεπές αν είναι μεγάλο. Μάλιστα. Δεν είναι μεγάλο επίβολο, δεν το επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Βγαίνει από μέσα μας προς τα έξω. Ωραία. Οπότε, για να δούμε τώρα, για να πετύχουμε αυτή τη χρονιά, πώς να βάλουμε στόχους, τι κάνουμε. Ξεκινάμε με αυτό καταρχήν. Να δούμε τι είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Ποιες είναι οι αρχές μας, ποια είναι τα πιστεύω μας, τι είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς. Και κάποια από αυτά τα πράγματα δεν το εξυπηρετούμε καλά. Όλοι μας έχουμε ένα κομμάτι της ζωής μας, το οποίο κάτι δεν το πάμε πολύ καλά, ασχέτως αν είναι σημαντικό για μας ή όχι. Αυτό είναι σίγουρο, το νιώθουμε και γι' αυτό προφανώς το βάζουμε στην άκρη του μυαλού, το παιδό θέλει διόρθωση. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και ειδικά σε περιπτώσεις που έχει αραχνιάσει η άκρη, είναι σημαντικό να ψάξουμε να δούμε μέσα μας τι δεν έχουμε τιμήσει την προηγούμενη χρονιά και να δούμε πώς μπορούμε να το τιμήσουμε σε αυτή τη χρονιά. Οπότε είναι καλή περίοδος τώρα αυτή των γιορτών που ξεκουραζόμαστε αρκετοί, όχι όλοι, να κάτσουμε λίγο στην άκρη μόνοι μας και να σκεφτούμε τι κάναμε λάθος, τι διορθώνουμε, αυτό το ξεσκαρτάρισμα κάνουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπουμε το πώς μας πήγε η χρονιά και τι θα θέλαμε να κάνουμε διαφορετικά στην καινούργια τη χρονιά. Και δεν το αφήνουμε σε αυτό το κομμάτι. Το δουλεύουμε και λιγάκι πιο βαθιά. Βλέπουμε εάν κάτι από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε είναι εξωτερική επιρροή. Δηλαδή, αν η κοινωνία μας λέει να είμαστε πιο ψηλοί, να είμαστε πιο αδύνατοι, να είμαστε πιο έξυπνοι. Ποιος το θέλει, λοιπόν. Πολύ σημαντικό. Και μετά να δούμε εάν εμείς συμφωνούμε με αυτό. Γιατί μπορεί να μας έχει επηρεάσει η κοινωνία σε κάτι που ούτως ή άλλως το θέλουμε. Ναι. Και είναι okay αυτό. Και η επιρροή καμιά φορά είναι και αρνητική. Μπορείς να πεις ότι η κοινωνία με θέλει αδύνατο. Ναι, η κοινωνία με θέλει δυνατό. Αν συμφωνείς, εντάξει. Και εγώ το θέλω αυτό. Το να κοντράρομαι σε αυτό είναι το αρνητικό. Μάλιστα. Okay, οπότε βλέπουμε και αν κάνω κάποια πράγματα από αντίθεση και αν κάνω κάποια πράγματα από επιρροή και βλέπω ποια από αυτά όντως θέλω να το υιοθετήσω για τη ζωή μου. Ωραία. Έχουμε βάλει λοιπόν στο τραπέζι τα θέλω μας. Τι είναι μπόλικα. Είναι μπόλικα. Εγώ αυτό που κάνω πρώτα είναι τα ιεραρχώ. Ποια είναι τα πιο σημαντικά για μένα. Και αφού τα ιεραρχήσω, είναι αρκετή δουλίτσα. Ιεραρχώ με βάση τη σημαντικότητά τους ή με το πόσο χρόνο θα μου πάρει για να τα πετύχω. Για τη σημαντικότητά τους για εμένα, για τη δική μου τη ζωή, για τα δικά μου τα θέλω. Ναι. Και αμέσως μετά κάνουμε το άλλο κριτήριο. Βλέπουμε το ποιο είναι το πιο εύκολο. Παίρνουμε δηλαδή 5 από τα πιο σημαντικά και τα βάζουμε σε σειρά ευκολίας.
Βάζουμε πρώτα-πρώτα το πιο εύκολο και μετά τα τέσσερα λιγάκι πιο να δύσκολα. Να πάρουμε και λίγο θάρρος. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να δούμε ότι πετυχαίνουμε φέτος στους στόχους μας. Ωραία. Με τον πρώτο στόχο, με τον δεύτερο στόχο, με τον τρίτο και με τον τέταρτο. Πάμε στην πράξη τώρα. Δεν αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι δεν είναι? Αφού τους διαλέξουμε λοιπόν τους στόχους και τους ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ότι όντως αυτό θέλουμε, κάνουμε μια συμφωνία με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Λέμε, λαμπρό, θα καθίσεις φέτος και θα το πετύχεις αυτό το πράγμα. Τι χρειάζεται να κάνεις? Χρειάζεται να κάνεις αυτό, 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 αυτό και αυτό. Okay, δεν είναι όλα αυτά που θα σου άρεσαν, ναι, που σου είναι εύκολα. Θα βγεις από τη βολή σου, αλλά συμφωνείς με τον εαυτό σου, mm-hmm, ότι θα τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Κύριε Στραβελάκη, χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό? Δηλαδή, είναι κάτι, ναι, που πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας ή αναζητάμε και συμμάχους? Το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταλάβουμε ότι το να ζητήσουμε βοήθεια δεν είναι κακό. Ωραία. Και έχουμε ανθρώπους, όλοι μας, έχουμε ανθρώπους γύρω μας που θέλουν να μας βοηθήσουν, μας αγαπάνε, θέλουν να μας δουν πιο ευτυχισμένους, πιο χαρούμενους, με μεγαλύτερο χαμόγελο. Γενικότερα. Και αν τους εξηγήσουμε ότι αυτό θέλω να πετύχω στη ζωή μου, θα συστρατευτούν μαζί μας. Και όσο πιο ειλικρινείς είμαστε, τόσο πιο πολύ θα μας υποστηρίξουν κιόλας. Ναι, γιατί τώρα, αν ας πούμε θες να κάνεις δίαιτα και πας το βράδυ και κάνεις καταδρομική στο ψυγείο κρυφά από τον άνθρωπό σου, δεν θα σε βοηθήσει. Γιατί δίαιτα που είναι στόχος μου φέτος. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε το τι θέλουμε να πετύχουμε. Ναι. Εγώ θέλω να επανέλθω σε μια κατάσταση πριν από μια ασθένεια που είχα, που είχα δύναμη, που μπορούσα να ανεβαίνω σκαλοπάτια, ανηφόρες, πήγαινα στα βουνά, που ευχαριστιόμουν τη ζωή μου με έναν διαφορετικό τρόπο από την ευχαριστία με τώρα. Όταν εξηγήσουμε αυτό το πράγμα στους φίλους μας και τους πούμε, θες να αρχίσουμε να ξαναπηγαίνουμε με ορειβασία, θα ενθουσιαστούν και εκείνοι με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και θα είναι πιο πολύ δίπλα μας να μην μας καλούν όταν πηγαίνουν για μεγάλες αστοκομακαρονάδες και να πηγαίνουμε για σαλάτες μαζί. Πολύ ωραία. Άρα, σε αυτό τον αγώνα των στόχων δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Ακριβώς. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Mm. Και τώρα να πω κάτι. Ας πούμε ότι εγώ κατάφερνα κάτι. Θα μου επιτρέπατε, ας πούμε, να επιβραβεύσω τον εαυτό μου με ένα κουραμπιεδάκι? Είναι ανάλογο το στόχο. Εγώ με τη δίαιτα άλλη είδους βράβευση χρειάζομαι. Για εσάς, βεβαίως. Το βάζουμε, βάζουμε δώρα στον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας τις επιτυχίες μας. Ένας τρόπος είναι το κουραμπιεδάκι. Ένας άλλος τρόπος είναι ένα βραβείο. Να εκτυπώσουμε ένα μπράβο λάμπρο, το πέτυχε, θα το κολλήσουμε στο ψυγείο και να το βλέπουμε τακτικά. Ένας άλλος τρόπος είναι να καλέσουμε τους φίλους μας όλους μαζί για να γιορτάσουμε ότι, παιδιά, πήγα ορειβασία και μπόρεσα να ανέβω και να κατέβω και δεν είχα πρόβλημα. Και να το γιορτάσουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διαλέξεις πώς θα κανακεύσεις τον εαυτό σου επειδή πέτυχε έναν στόχο που είχε πραγματική αξία για σένα. Και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται κιόλας. Επιβάλλεται γιατί σε ενθουσιάζει να προχωρήσεις και στον επόμενο στόχο. Που είπαμε ότι βάλαμε πρώτο τον πιο δύσκολο, ο επόμενος θα μας δυσκολέψει λίγο παραπάνω. Οπότε αν έχουμε την ενθάρρυνση του πρώτου, mm-hmm, μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο στους υπόλοιπους. Θα πρέπει να κάνουμε, λέτε, και στρατηγικό πλάνο κάπως για κάποια πράγματα? Είναι ανάλογα την ιδιοσυγκρασία καθενός. Ναι. Εγώ χωρίς στρατηγικό πλάνο δεν. Εσείς δεν μπορείτε. Και εγώ επίσης. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι πιο ελεύθερος, έξω καρδιά, ας πούμε, και είναι πιο αυθόρμητος. Πρέπει καλύτερα να τα βάλει κάτω σε χαρτί. Εάν τα βάλει κάτω σε χαρτί, σε εκείνον θα βοηθήσει πολύ περισσότερο. Γιατί έχει συνηθίσει να τρέχει με το κύμα, mm-hmm, και αν το βάλει σε πλάνο και σε οργάνωση, είναι καλό. Απλώς δεν πρέπει να το παρακάνει, δεν πρέπει να προσπαθήσει να αντιγράψει εμάς, θα πρέπει να διαλέξει το δικό του τρόπο για να τα εφαρμόσει, ούτως ώστε να μην του επιβληθεί από την κοινωνία το πρέπει, ότι πρέπει να τα βάλεις με σειρά και με κανόνες και με λίστες και με... Το φέρεις στα μέτρα του, δηλαδή. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί θα βάλουμε όλοι οι νέους στόχους για την καινούργια χρονιά. Και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους σας. Το εύχομαι. Και εγώ, δεν τους έχω βάλει ακόμα κάτω, δεν ξέρω τι θα είναι. Ένα γυμναστήριο σίγουρα. Αυτό είναι το δύσκολο. Για να δούμε, θα το πετύχουμε το 2020. Σας το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Μην φύγετε. Σας περιμένει μια πολύ όμορφη έκπληξη.